Η κυρία Κοταρίδη, καλησπέρα σα, κυρία μου. Καλησπέρα ε, σας. Πέραν του ότι διδάσκει τα τέκνα μα στο Πανεπιστήμιο του Πυρεό, ε, ασχολείται κατ' επιστημονικό αντικείμενο με αυτό το οποίο δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, δηλαδή ξένε άμεσε επενδύσει, τα λεγόμενα FDIs. Η, η ειδικότη της είναι τα μακροοικονομικά, το οποίο σημαίνει ότι καταλαβαίνει που να γενικά οι κοινωνίε, συνδέει δημογραφικά, ιστορικά, οικονομικά και πολιτικά στοιχεία και εξάγει τα επιστημονικά τη συμπεράσματα και βρίσκεται εδώ κυρίε και κύριοι για να μα βοηθήσει στην ήδη ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Ζαχαριάδη, μέλο Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και τον Άρη Πορτοσάλτε. Ε, Πώ πάει το πράγμα, κυρία Κοταρίδη, έτσι, όπως... Είμαστε... Κοιτάξτε, δώστε μια καλή απάντηση, Σας έκανα μεγάλο πρόλογο. <laughs> ναι, το ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Είμαστε εν αναμονή. Άκουγα και τη, συζητη... τη συζήτησή σας προηγουμένω. Είμαστε εν αναμονή όλοι. Εκτιμώ ότι θα υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα, ε, τι ακριβώς συμφωνία δεν μπορεί κανεί να ξέρει, γιατί δεν έχουμε και δεδομένα. Ακούμε αντικρουόμενε απόψει. Ναι. Η πραγματικότητα όμω είναι ότι έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια και, ένα, mm. α, και πάρα πολύ μεγάλο φόβο στι τελευταίε μέρε. Ναι. Γιατί οι δηλώσει είναι πολύ διαφορετικέ μέσα με τους έξω και αυτό σαφώς δεν βοηθάει την οικονομία και το πρόβλημα που έχουμε είναι και με τις τράπεζες, με τις εκροές καταθέσεων οι οποίες επιτείνονται όταν ε, ε, δυσκολεύει αυτό το κλίμα το... 300 εκατομμύρια φύγανε προχτές Ακριβώς, ακριβώς τον Απρίλιο φύγανε 5 δισεκατομμύρια ναι, Αλλά Έτσι. σε μία μέρα 300 ε, ναι, ήταν, ήταν επειδή το είπε ο Βαρουβάκης βέβαια Κύριε Μπακουγιάννη έσπρωξε κύριε Μπορδάνο Γίνονται, γίνονται και, και κάποιες δηλώσεις εσωτερικά ναι, και η Γίνονται και κάποιε δηλώσει εσωτερικά, οι οποίε δεν βοηθούν. Δηλαδή, είναι άτοπε αυτή τη στιγμή να γίνονται δηλώσει περί φορολόγηση καταθέσεων mm -hmm. περί, ε, κα, και κάποιε δηλώσει που ακου, ακούμε. Νομίζω οι, οι μέρες είναι λίγο δύσκολε. Mm -hmm. Μια αυτοσυγκράτηση θα ήταν. Για να μην σα πω, θα ήταν συνετή αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να φέρουμε μια συμφωνία. Εγώ, η κυβέρνηση να φέρει μια συμφωνία. Εγώ θα ήθελα να μην μπούμε στη συζήτηση, όποια συμφωνία και να έρθει, να πούμε ποια συμφωνία είναι καλύτερη. Μην μπούμε στη συζήτηση αν η, η, το email Χαρδούβελη, το email Βαρουφάκη, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Αρκεί να έρθει μια συμφωνία και να πάμε επιτέλου παρακάτω. Να μιλήσουμε για το αύριο. Διότι αναλωνόμαστε πάρα πολύ στο αν θα περάσουμε αυτή την κόκκινη γραμμή, αν θα βρούμε τα 300 να πληρώσουμε το δούνο του. Και, και χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα δυστυχώ θα τη βρούμε μπροστά μα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα, Η μεγάλη που εικόνα θα είναι ότι η οικονομία δηλαδή... αυτή τη στιγμή βρίσκεται ναι. σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα μου επιτρέψετε να πω ε, ότι όποια. όποια απόφαση Θέλει να πάρει η κυβέρνηση και ο κυρίος Πρωθυπουργό, okay. έχει αργήσει πάρα πολύ να την πάρει. Δηλαδή, αν ήθελε να κάνει μια συμφωνία, θα έπρεπε ήδη να την έχει κάνει. Τη συμφωνία, αντιλαμβάνομαι βεβαίω τι δυσκολίε εσωτερικέ, αυτό δεν μου πέφτει λόγο. Okay. Ε, αλλά επίση, αν ήθελε να κάνει τη ρήξη, θα έπρεπε να την έχει κάνει. Διότι τώρα έχουμε αποψηλώσει την οικονομία, okay. δεν υπάρχει ευρώ πουθενά. Ε, εμένουμε, Ακούγεται και με στενοχωρεί πάρα πολύ αυτό που ακούω συνέχεια ότι πληρώνουμε μισθού και συντάξει. Ξέρετε, η Ελλάδα δεν Μόνο μισθωτοί και συνταξιούχοι. Και το λέω εγώ που είμαι μισθωτή. Ε, χαίρομαι που ακόμα παίρνω το μισθό μου, αλλά δεν μπορώ να χαίρομαι όταν εγώ παίρνω το μισθό μου και βλέπω ότι στην οικονομία γύρω μου ε, στενάζει ο υπόλοιπο κόσμο και δημιουργούνται επιτρέπετε... πολύ αρνητικέ συνθήκε. Η εικόνα μα είναι πολύ άσχημη. Λοιπόν, εσωτερικό χρήμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ένα τρόπο να μπορέσουμε να πάμε μπροστά είναι να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτή την αβεβαιότητα και να προσελκύσουμε κάποιε επενδύσει. Μια και είπατε για επενδύσει. Λοιπόν, οι επενδύσει δεν έρχονται έτσι. Τα παιδιά τι λένε. Δηλαδή, εσείς έχετε την, την χαρά να έρχεστε καθημερινά σχεδόν σε επαφή με ε, 17χρονα, 18χρονα, 20χρονα παιδιά. Και τα... με μεγαλύτερους ανθρώπους στα μεταπτυχιακά. Και με μεγαλύτερους στα μεταπτυχιακά, όμως επιμένω σε αυτά τα παιδιά, διότι δεν έχουν ακόμα μπει στην αγορά κανονικά. Αν και τα περισσότερα κάνουν και μία και δύο δουλειέ και καφετέρειε και delivery. Έχει είναι αυξηθεί μια... πολύ ο ρυθμό των παιδιών που δουλεύουν σήμερα και είναι κάνουν μια, και δύο-τρει delivery εχει αυξηθει πολυ ο ρυθμο των τελείω και κάνουνε κανουν και γενιά από τους... Πώ να το πω. Τα παρτάλια τη δική μα εποχή. Πρέπει να το πω, πρέπει να το αναγνωρίσω σε αυτά τα παιδιά. Έχουν μεγαλώσει μέσα σε δυσχέρεια, σε στενότητα. Έχουν γίνει πολύ ευρηματικά. Και υπάρχουν θαυμάσιες περιπτώσεις, πιστεύω, σε αυτή τη γενιά, η οποία θα παραλάβει ό,τι τους δώσουμε. Τι λένε? Ε, τα παιδιά ρωτάνε, ε, γιατί είναι πραγματικά ανήσυχα και αυτό που διαπιστώνω, ε, το είπαμε ήδη, ότι τα πλήστα, ένα ποσοστό 95% και παραπάνω, δουλεύουν πια. Mm -hmm. ε, και στο δεύτερο η παρατήρηση είναι ότι τα περισσότερα παιδιά μου λένε Πού να πάω, με ρωτάνε πού να πάνε μετά, αφού τελειώσουν τι σπουδέ του, γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει κανένα μέλλον στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή η φυγή των εγκεφάλων είναι μια μεγάλη πληγή και σχετίζεται και με τι επενδύσει, τι οποίε είπατε νωρίτερα. Διότι ε, η, η, η το, το ανθρώπινο κεφάλαιο μια χώρα είναι πολύ σημαντικό τόσο για την ανάπτυξή τη, όσο και για την προσέλκυση ε, αξιόλογων ε, ξένων επενδύσεων με προστιθέμενη αξία. Δηλαδή, δεν θέλουμε ξένε επενδύσει που θα μα εκμεταλλεύονται ω εργάτε. Θέλουμε ξένε επενδύσει. Όπου θα είμαστε στελέχοι, όπου θα έχουμε διοικητικέ θέσει, όπου θα μπορούμε να συνεργαζόμαστε, όπου θα μπορεί σε αυτή την οικονομία να υπάρχει διάχυση και συνεργασία μεταξύ των ξένων επιχειρήσεων και των ελληνικών επιχειρήσεων, διότι έτσι μπορεί να δημιουργηθεί ανάπτυξη σε έναν τόπο. Ε, αυτή η φυγή λοιπόν η οποία πρέπει να σα πω, γιατί το έχω κοιτάξει το ζήτημα τελευταία, mm -hmm. αυξάνεται ε, με πολύ γοργό ρυθμό η φυγή των εγκεφάλων στο εξωτερικό. Uh, τα παιδιά φεύγουν και δεν γυρίζουν πίσω. Έχουν γίνει κάποιε μελέτε οι οποίε uh, σε ερωτηματολόγια που του uh, δίνουν uh, δεν πιστεύουν ότι θα γυρίσουν ποτέ πίσω αυτά τα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, uh, και, και αυτό αποτελεί, για, γι' αυτό μιλάω ότι θα τη βρούμε μπροστά και χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε συμφωνία αυτή τη στιγμή, κατά τη δική μου γνώμη, δεν έχει, δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε στη συζήτηση τι είναι καλύτερο, τι είναι χειρότερο. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει να πάμε παρακάτω. Αυτό. Το ναι, 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 αυτό. Γιώργου, αυτιά. Θα σα πω τι έκανα τώρα. Στο, στις ε, εκβολές της ε, ομιλίας σας. Έπιασα να δω αν είναι ανοιχτό το ακουστικό μου. Γιατί. Διότι συνηθίζουν οι συνάδελφοι πάνω στο κοντρόλ να ε, αναφέρουν, να μιλάνε, τουλάχιστον με μια συχνότητα θα πούνε μια κουβεντούλα το λεπτό, αυτό, το, 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 το ένα, το άλλο, το, το τρίτο. Έχουν όλοι βουβαθεί και ακούγαν αυτό, αυτά τα οποία μας λέγατε. Το ακουστικό μου λειτουργεί. Μίλα μου. Ναι, λειτουργεί. <uğ aesthetic> <layout> Άρα, λοιπόν, λοιπόν ε, θέλω να πω ότι να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε και να αρχίζουμε ε, να λέμε ποιο έφταιγε, ποιο δεν έφταιγε, ποιο τα έκανε καλύτερα, ποιο τα έκανε χειρότερα. Άρη, Η οικονομία ήρθε, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Καλό ή κακό. Τι θα, θα κάνουμε παραπέρα. Και Εγώ και θέλω να Ζαχαριά, ακούσω πριν μιλήσει ο κ. Πορτοσάλ. Ένα, 30 δευτερόλεπτα, Εγώ θα ήθελα να ακούσω οποιαδήποτε συμφωνία. Θέλω να ακούσω όμω το παρακάτω και θέλω να τα ακούσω από όλε τι πολιτικέ δυνάμει. Ποιο είναι αυτό το παρακάτω, πώς οραματίζονται την Ελλάδα του αύριο, σε ποιους τομείς θέλουμε να αναπτυχθούμε, τι πρέπει να κάνουμε για να αναπτυχθούμε σε αυτούς τους τομείς. Το να λέμε γενικά ότι θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη είναι κάτι πολύ αφηρημένο. Η ανάπτυξη όμως δεν είναι κάτι αφηρημένο, θέλει συγκεκριμένα βήματα. Εγώ αυτά δεν τα ακούω. Δεν χρειάζεται ε, να, να πάμε και στο πενταετέ τη ανικοδόμησης, ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, α αφήσουμε τα πράγματα. Ναι, βήμα-βήμα. Ναι, ναι. Αλλά επιτέλου να, πάμε, να τελειώνουμε θέρω, με ο την αβεβαιότητα, κύριε Πορτοσάλτε. Να Σύμφωνο. τελειώσουμε Σύμφωνο. με την αβεβαιότητα για να αρχίσουμε κύριε να μπαίνουμε σε μια κανονικότητα. Αυτό θέλω να πω. Συμφωνώ. Και ήθελα και συμπληρωματικά να πω μόνο ότι αν εξαιρέσουμε του συνταξιούχου. Ε, οι οποίοι από τη στιγμή που οι άνθρωποι βγαίνουν εκτός παραγωγικής διαδικασίας είναι άμεσα Έλα. εξαρτώμενοι από την ε, σύνταξή τους. Okay. Ε, ε, η αγωνία η δημοσιογραφική είναι μονίμως αν θα πληρωθούν οι μισθοί από τον δημόσιο τομέα. Το μισθό το δικό μας έχουμε αναρωτηθεί θα τον πάρ, πώς θα τον πάρουμε. Ακριβώ αυτό τονίσαμε πριν. Στον τομέα. Δηλαδή, εκεί τα θεωρούμε ότι, ότι, υπάρχει μια κότα η οποία γεννάει κάθε μήνα αυγά, α και του ανεβασμένη Ραντεβού, και κυρία, τη δημοκρατία του δευτέρα, και τη δημοκρατία ποιοτικότερη. Ναι. Ναι. και, σας και την προοπτική Του προς την Ευρώπη. έρχομαι να σα χαιρετήσω στο δίπλα Εγώ να κάτι. που άκουσα για την ανηκή επιχειρηματικότητα. Γιατί μέχρι στιγμή η Ελλάδα είναι σαν σε δύο